καταστρώσαμε το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Πιστεύαμε ότι, και νομίζω ότι το πιστεύαμε, εγώ τουλάχιστον το πίστευα μέχρι το Δεκέμβριο, ότι θα είχαμε μπροστά μας μία τετραετία να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα και επομένως αυτό σήμαινε μία πολύ πιο ήπια προσαρμογή σε βάθος τετραετίας. Αυτό που λέγαμε τότε είναι ότι το μείγμα πολιτικής στην Ελλάδα πρέπει να είναι μία περί των τρεχουσών δαπανών του δημοσίου, μία αύξηση, αναδιάρθρωση δαπανών προς όφελος των δημοσίων επενδύσεων έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τους πόρους του ΕΣΠΑ και μία αύξηση των εισόδων η οποία θα ρίξει όλο το βάρος, θα έλεγα 80% του βάρους, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαπιφυγής. Δηλαδή το πρόγραμμα αυτό δεν προέβλεπε μείωση μισθών και συντάξεων και αύξηση φορολογικών συντελεστών, μεγάλη για όλους. Ήταν ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, το οποίο όμως ήταν συμβατό με τις αντοχές μιας οικονομίας. Αν θυμάστε καλά, ο κύριος Προβόπουλος είχε έρθει ο ίδιος και είχε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπακοσταντίνου και εμένα και την κυρία Λάζαρη στα γραφεία της Ιπποκράτους. Ο κύριος Προβόπουλος μετέφερε τις ανησυχίες του. Είχε και εκείνος πει ότι το έλλειμμα θα είναι υψηλότερο από το 6,5% που έδινε τότε η κυβέρνηση. Είχε και εκείνος πει, όπως ήταν και δικές μας οι εκτιμήσεις, συμπίπταμε απόλυτα. Εκείνος μιλούσε για ένα 8 με 10%, περίπου και εμείς συγκλίναμε σε αυτά τα νούμερα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπήρχε διάσταση απόψεων ως προς το πού θα καθόταν το έλλειμμα εκείνη την εποχή με τα στοιχεία που είχαμε και με τον τρόπο που μετρούσαμε το έλλειμμα.